Τα περισσότερα θα μας τα πει ο κύριος Βλαδίμηρος Σημειονίδης, μαέστρος σε πολύ όμορφες συναυλίες σε σχολεία. Κύριε Σημειονίδη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές μας. Γεια σας, γεια σας. Κάνατε κοπάνα σήμερα? Όχι, δεν κάναμε κοπάνα. Πήγαμε στα σχολεία. Ναι. Τα μαθητές μπορούν να πούμε ότι κάνανε κοπάνα από τα μαθήματά τους, αλλά ήταν μια κοπάνα η οποία θα τους μείνει, ελπίζω, αξέχαστη, γιατί είχαν την ευκαιρία να ακούσουν κάτι που ίσως να μην το έχουν ξανακούσει στη ζωή τους. Να πούμε μια συμφωνική ορχήστρα στην καρδιά του σχολείου τους. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω πολλά πράγματα. Καταρχήν το τεχνικό. Πού στηθήκατε, αυλή? Όχι, όχι. Μέσα στο σχολείο υπήρχε, στο συγκεκριμένο σχολείο που πήγαμε σήμερα, στα, ναι, κουφάλια. Στα κουφάλια σας. Είχε ένα εξαιρετικό χώρο, ο οποίος είναι κατάλληλος για συναυλία με συμφωνική ορχήστρα. Μάλιστα. Μέσα στο σχολείο. Μάλιστα. Είναι μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία όμως είναι εντεταγμένη στο χώρο, στο εσωτερικό του σχολείου. Βρέθηκε δηλαδή ο χώρος, χωρέσατε. Το, ναι, καταφέρατε. Ναι, ναι. Πήγε φυσικά, να πούμε όμως ότι η ορχήστρα δεν πήγε πλήρης. Με ένα πιο μικρό αριθμό μουσικών, δηλαδή πήγαμε περί τα 30-35 άτομα. Ναι. Δεν πήγαμε στην πλήρη σύνθεση, που μπορεί να φτάσει τα 100 ή 120 άτομα σε αυτές τις περιπτώσεις. Να ρωτήσω το εξής, αντιδράσεις των πιτσιρικάδων? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πρέπει να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι είναι κατευθυχής, πανευθυχής, γιατί οι μαθητές έδειξαν μια απίστευτη προσήλωση. Με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια όμως σας το λέω αυτό, και θεωρώ πως και την πλευρά του μαθητών ήταν πολύ ειλικρινές. Μας παρακολουθήσανε, μας χειροκροτήσανε πολύ θερμά. Είχα την ευκαιρία να τους πω κάποια πράγματα σχετικά με τους συνθέτες, με, τέλος πάντων, με τη μουσική αυτή που ίσως να ήταν για αυτούς κάπως ξένη, αλλά δείξανε ένα απίστευτο ενθουσιασμό και αυτό μας χαροποίησε όλους ιδιαίτερως. Πάντως, από ό,τι είδα και το πρόγραμμά σας, ήταν λίγο αγκίστρι, δηλαδή αφενός με γνωστά θέματα να τσιμπήσουν που λέμε, έτσι. Ναι, βέβαια, γιατί είναι σημαντικό όταν πηγαίνεις σε ένα κοινό το οποίο δεν έχει αυτή την εξοικείωση, πρέπει να δείξεις ότι σε ενδιαφέρει να το προσελκύσεις και όχι να το αποξενώσεις περισσότερο. Σωστό. Αυτή η μουσική και ίσως ο τρόπος που την έχουμε προσφέρει στον κόσμο τα τελευταία χρόνια μας αποξένωσε από το κοινό μας και πρέπει να κάνουμε κάτι για να το μαζέψουμε αυτό. Το πιο σημαντικό που λέτε είναι αυτό. Είναι αυτό που λέτε. Το πιο σημαντικό. Και δεν είναι μόνο στην κλασική, πιστέψτε με, σε όλα τα είδη πια, επειδή ο κόσμος είναι και υπερπληροφορημένος και κορεσμένος, πρέπει οι καλλιτέχνες να κινηθούν προς τον κόσμο. Είμαι πεισμένος γι' αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε σκοπό να πάτε να το συνεχίσετε, να συνεχίσετε αυτή τη δράση, αυτές τις κινήσεις σε άλλα σχολεία? Όλη η εβδομάδα είναι αφιερωμένη και οι δύο πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας είναι αφιερωμένες σε σχολεία. Πηγαίνουμε στις νέες επιβάτες, πηγαίνουμε στην Περαία, πηγαίνουμε στο Δεντροπόταμο, πηγαίνουμε σε 1000 μέρη. Πολύ ωραία. Για να παρουσιάσουμε αυτό το πρόγραμμα σε παιδιά γυμνασίων και ηλικίων. Και πιστεύω θα βγει κάτι από αυτό. Έστω ένα μικρό ερέθισμα, θα δώσουμε την ευκαιρία σε κάποια παιδιά να ακούσουν κάτι που μπορεί και να σημαίνει κάτι για αυτά. Βέβαια, διότι αυτόματα αποκτούν καταρχήν την προσλαμβάνουσα του ζωντανού παίξηματος, το οποίο είναι μεγάλο πράγμα. Ακριβώς. Έτσι. Νομίζω ότι και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης έχει ανοίξει μια καινούργια σελίδα με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα και να ξέρετε ότι αυτό το ραδιόφωνο πάντα τέτοιες, αλλά και τις πιο σοβαρές δουλειές σας, πάντα να ξέρετε ότι θα τις προβάλλει. Να είστε πολύ καλά και να ξέρετε ότι αυτοί οι θεσμοί χρειάζονται τη στήριξη των μέσων, γιατί ξέρετε με τη δυσβητικότητα που έχετε σε όλες τις ηλικίες, είναι σημαντική υποστήριξη αυτή. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Γεια σας. Γεια σας. Focus 103,6.